Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι περίπου 10 και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η πρώτη εκπομπή με αφορμή τον Καλλικράτη. Ξεκινήσαμε από τα δύσκολα, καθώς και αυτές εδώ οι εκλογές έρχονται να αλλάξουν προφανώς τον χάρτη της χώρας, αλλά και τα δεδομένα που αφορούν στην πορεία μας. Για μια πρωτόγνωρη δομική αλλαγή για τη χώρα, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης περίπου στις αρχές του Ιανουαρίου, όταν παρουσίαζε το σχέδιο Καλλικράτης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι με το σχεδιασμό που έχει κάνει, οι αιρετές περιφέρειες θα αποτελέσουν το όχημα για την ανάπτυξη με το σχεδιασμό, αυτό συγκεκριμένο, και για την ανάπτυξη της χώρας. Θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτά τα δεδομένα υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία και εμείς δεν γνωρίζουμε. Η πρώτη λοιπόν, ίσως η χνηλασία γίνεται σήμερα μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους, καθώς είναι παρόντες στο στούντιο του Channel Thrakis όλοι οι υποψήφοι περιφερειάρχες για αυτή την εκλογική αναμέτρηση με αυτή τη νέα δομή. Καλησπέριζω λοιπόν, ξεκινάω από αριστερά και από τους ανθρώπους της περιοχής μας, ενδεχομένως δηλαδή από την Ροδόπη. Καλησπέριζω τον κύριο Γερακίδη που είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Γερακίδη, ο επικεφαλής της Κοινωνικής Συμμαχίας. Καλησπέριζω τον κύριο Παυλίδη, ο επικεφαλής της Περιφερειακής Αναγέννησης. Καλώς ορίσατε. Καλωσορίζω επίσης τον κύριο Χρήστο Τρέλη. Καλησπέρα σας, κύριε Τρέλη, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης. Καλησπέριζουμε επίσης τον κύριο Τάκη Χαρίτου, τον επικεφαλής της Αριστερής Οικολογικής Συνεργασίας. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρίτου. Και μη φοβόσαστε για τα μηχανήματα που υπάρχουν δίπλα σας. Όλα είναι πολύ θετικά και ελεγχόμενα. Έτσι. Για να αποτυπώσουμε και το καλό κλίμα που πάντα υπάρχει εδώ. Καλησπέριζουμε επίσης και τον κύριο Θανάση Μακρύ από την Οικολογία Αλληλεγγύη, ένα νέο σχηματισμό. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας και που αποκριθήκατε και εσείς στην πρόσκλησή μας. Αν και γνωρίζουμε την παρουσία σας ήδη από την πρώτη συνέντευξη τύπου που έχετε παραχωρήσει και εμείς δώσαμε τα πρώτα ψήγματα. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή μας την κουβέντα με ίσως μια όσμωση των πολιτών της Ροδόπης, μια πολύ χαρακτηριστική όσμωση για το τι είναι περιφέρεια, τι θα είναι ο αιρετός περιφερειάρχης και τι ακριβώς περιμένουν. Στο βίντεο που ακολουθεί, οι πολίτες δίνουν το στίγμα τους. Να μπορούμε να παίξουμε λοιπόν το πρώτο βίντεο το οποίο απευθύνεται στους περιφερειάρχες. Να το δούμε λοιπόν. Ξέρουμε και τι θα κάνουν οι περιφερειάρχες, ακόμα που δεν ξέρουμε τι θα ακριβώς θα κάνουν στην περιφέρεια. Θα είναι σαν τις παλιές νομαρχίες, δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Αυτοί δεν ξέρουν, εμείς να ξέρουμε και τι θα ζητήσουμε. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Τίποτα. Έτσι, ναι, δεν μπορούμε να βγούμε πέρα. Ακρίβεια. Ακρίβεια, βέβαια, ναι. Έργα και πόλεμος κατά τη διαφθοράς. Έργα σε ποιους τομείς? Έργα στα δημόσια έργα. Δημόσια έργα. Δρόμους, λιμάνια, νοσοκομεία, αεροδρόμια. Και πάταξη της διαφθοράς. Τι άλλα γίνεται, ξέρω. Έργα, τα έργα να κάνουν, έργα. Και τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Μόνο έργα. Δεν μας προσέχουν καθόλου, αλλά τι να κάνουν. Εάν μπορούν να δημιουργήσουν δουλειές για τους άνεργους, αυτό είναι πρώτο. Μετά, εγώ είμαι από χωριό. Θέλω δρόμους και αδερφικά έργα. Αυτό τίποτα άλλο. Το ίδιο ό,τι είπε ο κύριος, αυτά θέλω, ναι. Τι να πω, εύχομαι αυτοί που θα εκλεγούν να εργαστούν έτσι περισσότερο, με περισσότερη έτσι δύναμη, με κουράγιο, γιατί θέλει πολύ αγώνα για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα κάποιων ανθρώπων και ιδίως αυτών που είναι έτσι σε χαμηλότερα οικονομικά επίπεδα. Αυτοί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, οι πλούσιοι δεν έχουν ανάγκη. Γι' αυτό να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινωνική πολιτική καλύτερη, να δούμε τον άνθρωπο, να μην ξεχνάμε ότι πρώτα είναι ο άνθρωπος και μετά όλα τα άλλα. Να βοηθήσουμε και να εξυπηρετήσουμε τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, είτε οικονομική είτε οποιαδήποτε άλλη ανάγκη. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα, έτσι πολύ εγώ, κατά τη γνώμη μου, το βλέπω πολύ, πολύ δύσκολο. Δηλαδή τώρα όλα τα χωριά μπορούν να έρχονται εδώ στον περιφερειάρχη να εξυπηρετείται ο κόσμος. Είναι λίγο χοντρό. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι πιο καλό ή όχι. Εγώ είμαι μια αγράμματη γυναίκα με το δικό μου το μυαλό. Λέω ότι είναι λίγο δύσκολο. Αλλά τώρα εάν υπάρχει λόγω οικονομίας για να γίνει αυτό το πράγμα,
να το κάνουν. Αλλά ο κόσμος δεν θα εξυπηρετείται εύκολα. Θέλω να με φέρουν το ΕΚΑΣ πίσω. Τουλάχιστον 500 που έπαιρνα να το παίρνω για να μπορώ έστω τα τηλέφωνά μου, τα αυτά μου, να μπορώ τη ΔΕΗ μου, να μπορώ να επεξέλθω. Αλλιώς δεν έχουμε ζωή. Πώς θα ζήσω, πώς θα βάλω πετρέλαια, πώς θα περάσει η χειμωνιά και πώς θα ζήσω.